Η κυβέρνηση από πέρυσι ακόμα, από την αρχή της πανδημίας, βρήκε την ευκαιρία για να περάσει μια σειρά νομοθετήματα που στρέφονται ενάντια στα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων, ενάντια στα δημοκρατικά δικαιώματα, ενάντια στα μαθησιακά δικαιώματα των νέων ανθρώπων και συνεχίζει ακάθεκτη τώρα την εποχή που δεν μπορούν να υπάρχει αντίδραση των σωματείων, των εργαζομένων, του οργανωμένου κινήματος των εργαζομένων, να περνάει νομοθετήματα που χρόνια ολόκληρα τα επιζητούσαν οι επιχειρηματίες, ο Σύνδεσμος Ελλήνων Επιχειρηματιών, και δεν το μπορούσαν να τα περάσουν κάτω από την αντίσταση, κάτω από την αντίδραση, τις έντονες αντιδράσεις των εργαζομένων. Και βλέπουμε ότι και τώρα αυτή τη στιγμή έφερε νομοθετήματα που σε σχέση με την εισαγωγή των μαθητών στα πανεπιστήμια, που σημαίνει ότι αν περάσει αυτός ο νόμος, ότι πολύ λιγότεροι μαθητές θα μπορούν να εισέρχονται στα πανεπιστήμια, βάζει βάσεις και υψηλές επιδόσεις στους μαθητές για τα δημόσια πανεπιστήμια και την ίδια στιγμή όλους τους υπόλοιπους οι οποίοι δεν θα έχουν αυτή τη βάση τους επιτρέπει να πάνε στα ιδιωτικά κολέγια να πάρουν πτυχίο και το πτυχίο αυτό θα είναι ισότιμο με το πτυχίο των δημόσιων πανεπιστημίων. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν τους ενδιαφέρει η βελτίωση της εκπαίδευσης, γιατί αν τους ενδιαφέρει κάτι τέτοιο θα ξεκινούσαν από τον νηπιαγωγείο και το δημοτικό και θα βελτιώνουν τα κακώς κείμενα. Απλώς τους ενδιαφέρει πώς θα εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα των λίγων, των πλούσιων, των σχολαρχών, αυτών που έχουν τα κολέγια. Γι' αυτό αυτή την εβδομάδα που φέρνουν και τα νομοσχέδια αυτά, πολλά από αυτά τα νομοσχέδια, είναι οι εργαζόμενοι αποφάσισαν να είναι εβδομάδα κινητοποίησης ενάντια σε όλα αυτά που στερούν, όπως είπαμε, τα μορφωτικά δικαιώματα, εργασιακά δικαιώματα, τα δημοκρατικά τους δικαιώματα. Γι' αυτό καλούμε τους πολίτες, τους εργαζόμενους, να είναι σε εγρήγορση, γιατί δεν θα σταματήσουν εδώ.